λύσες, να βγαίνει αέρας, αέρας ο οποίος καταγράφεται από τη λένε η τεχνική και στα ρολόγια υδροδότησης. Αέρας κοπανιστός λοιπόν μέσα στο υδρευτικό δίκτυο. Και όλα αυτά τα ρίχνουν στην κλιματική αλλαγή, στις χαμηλές βροχοπτώσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα και στην κυριολεξία εναποθέτουν οι υπεύθυνοι τις ελπίδες στον ύψιστο προκειμένου να βρέξει ή να φύγουν οι τουρίστες. Προσέξτε τώρα, λογική. Και κάνανε που κάνανε μόνο καλλιέργεια τον τουρισμό, μία και μοναδική οικονομική δραστηριότητα, δεν πήρανε κανένα μέτρο στις υποδομές όταν δίνανε άδειες σοριδών για να αναπτυχθεί με αυτό το στρεβλό τρόπο η τουριστική οικονομία και τώρα σαν να φταίνε οι τουρίστες που έρχονται στον τόπο μας. Υπερτουρισμός λέει, μα ποιος τον έστησε τον υπερτουρισμό? Τον υπερτουρισμό τον εστήσανε η ανυπαρξία πολιτικής για τον τουρισμό και όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και γενικότερα για το σχεδιασμό πολεοδομικό και τα λοιπά, και ταυτόχρονα η δράση, ασίδωτη δράση των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών του τομέα αυτού που εν πάση περιπτώσει βρήκανε σιάδι και μπήκανε να κάνουν τις επενδύσεις τους χωρίς να υπολογίζουν αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υποδομές. Όλη παρέα, παρεΐτσα, τα μονοπόλια, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, ταυτόχρονα με το πολιτικό προσωπικό το οποίο μας έχουν σβερκώσει, ξέρουμε πως μας το έχουν σβερκώσει, με πολλούς τρόπους. Τώρα λέει τι να κάνουμε, να διώξουμε τους τουρίστες γιατί δεν έχουμε δρόμους. Να διώξουμε τους τουρίστες γιατί δεν έχουμε νερό, να διώξουμε τους τουρίστες γιατί δεν έχουμε αποχετευτικό. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε, να φτιάξετε αποχετευτικά, να φτιάξετε δρόμους, να φτιάξετε υδρευτικά, να φτιάξετε υποδομές και κυρίως χρήσης γης και πολεοδομικά σχέδια και όρια στο οτιδήποτε και όχι ανεξέλεγκτη οικονομία. Αυτή είναι η αντιμετώπιση που πρέπει να υπάρξει. Και αντί να παρετούνται για τις ευθύνες που έχουν διαχρονικά σε αυτή την ιστορία, βγαίνουν και από πάνω, γράφουν και άρθρα, αμελοφιλοσοφούν και το παίζουν και οι δήμονες, οι καραγκιόζηδες. Να το πούμε έτσι. Να το πούμε έτσι. Όλοι αυτοί που ευθύνονται τόσα χρόνια για αυτή την κατάσταση. Τέλει λοιπόν λέει, χαμηλή πτώση βροχής. Ναι, το λέγανε οι ειδικοί. Το λέγανε οι επιστήμονες όλο το προηγούμενο διάστημα. Για να ληφθούν έκτακτα μέτρα από αυτά που ήδη υπήρχαν. Διότι ελλείψεις νερού είχαμε και πέρσι και πρόπερσι και τα λοιπά. Επομένως, είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν έχεις πέρσι και πρόπερσι προβλήματα και φέτος έχει βρέξει λιγότερο, φέτος να έχεις περισσότερα προβλήματα. Τι δεν καταλαβαίνεις δηλαδή από αυτό το πράγμα. Άρα, τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να παλώσεις περισσότερες τρύπες στο δίκτυο που χάνει. Πρέπει να κάνεις καμία γεώτρηση παραπάνω να κλείσεις νερό. Πρέπει να βρεις τρόπους και μάλιστα να είσαι και σε εθνικότητα να αντιμετωπίσεις έκτακτες καταστάσεις με σχέδιο και πρόγραμμα.